Να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε. Ωραία. Καλησπέρα σας, καταρχήν. Γεια σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είμαστε καλά. Εγώ είμαι η Βασιλική, εδώ είναι η Ελένη Θεσίου. Και θα θέλω να σας κάνουμε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με τη μετάφραση. Αρχικά ήταν όνειρο ζωής να ασχοληθείτε με τη μετάφραση. Βασιλική, εγώ είμαι η Ελένη Κασάπη και διδάσκω εδώ από το 1984-85 μετάφραση. Μετάφραση είναι πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μας. Ακόμα και τώρα, αν σου κλείσω το μάτι, ναι, εσύ θα το μεταφράσεις σαν κάτι θετικό, σαν ένα μήνυμα θετικό. Όπως επίσης, η μετάφραση ήταν αυτό που κάναμε στο σχολείο και γλιτώναμε από τους βαθμούς που εξαρτιόταν από άλλα μαθήματα με μια καλή μετάφραση στα αρχαία ελληνικά. Μετάφραση ήταν αυτό που κάναμε για να διαβάσουμε τραγούδια, τους στίχους τραγουδιών, όταν ήμασταν έφηβοι, εμείς τουλάχιστον, και βλέπαμε τα οπισθόφυλλα των δίσκων, τα long play. Μετάφραση ήταν αυτό που κάναμε όταν βλέπαμε τους υπότιτλους, τις ταινίες ή τους τίτλους στα κινηματογραφικά έργα και ξυπνούσε μέσα μας το αισθητήριο μιας όχι τόσο πολύ απέτησης για καταλέξη μετάφραση, όσο απέτησης να φαίνεται το πνεύμα του κειμένου στον τίτλο ή σε έναν διάλογο και στον υπότιτλο ή στην ελληνική, στο ελληνικό τρέιλερ. Κάτι που όλα αυτά μαζί συνιστούν μία εμπειρία μετάφρασης, η οποία δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος, γιατί δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος ο λόγος, δεν έχει αρχή ούτε τέλος οτιδήποτε έχουμε συνεισφέρει ο καθένας χωριστά στην υπόθεση της μετάφρασης. Και σε αυτή τη μεγάλη οικογένεια των μεταφραστών, η ρόλη πλέον είναι διακριτή και μοιρασμένη. Άλλος κάνει την κριτική, άλλος κάνει το προήμιο, άλλος κάνει το επίμετρο, άλλος κάνει την επιμέλεια, άλλος κάνει το ρόλο του δασκάλου μεταφραστών, άλλος κάνει το ρόλο του μαθητευόμενου μεταφραστικού μάγου και πάει λέγοντας. Ωραία. Δηλαδή για σας, εκτός από επάγγελμα, μετάφραση... Για μένα, με τον έμεσο και πλάγιο τρόπο που σου απάντησα, όπως όλοι οι μεταφραστές, καθώς μου αρέσει να κρυβολογώ, αλλά και να μην είμαι στο επίκεντρο της απάντησης, γιατί ο μεταφραστής είναι σιωπηρά στη σκιά του έργου πάντα βαλμένος και στημένος. Για μένα, ναι, η μετάφραση ήταν ένα υπαρκτό γεγονός πριν πάρει την μορφή επαγγέλματος. Ως περιεχόμενο δηλαδή υπήρχε πάντα στη ζωή μου, ως μορφή επαγγελματική, κάποια στιγμή προέκυψε και μπορώ να σε διαβεβαιώσω, γιατί δεν μ' αρέσουν οι μαγικές ιστορίες, τουλάχιστον για μένα, μου προέκυψε μέσα από μια αλυσίδα γεγονότων που υποχρεωτικά, χωρίς δρόμο επιστροφής, οδηγούσαν προς τα εκεί. Εκτός από τη μετάφραση, ασχολείστε και με κάτι άλλο, είστε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης? Διδάσκω από το 84-85 μετάφραση, μόνον μετάφραση, και μάλιστα αυτό έγινε αιτία κάποια στιγμή να με φωνάξουν στο αρχείο Παπάφη και να αναλάβω την επιστημονική διεύθυνση του αρχείου, που έχει περίπου 12.000 σελίδες έγγραφα της εποχής της Βρετανικής Αποικιοκρατίας στη Μεσόγειο. Οπότε πέρασαν από τα χέρια μου πάρα πολλά έγγραφα της Βασίλισσας Βικτωρίας, των Υπουργών Οικονομικών εκείνης της εποχής, των πολιτικών που θέλανε να διαλύσουν νεοσύστατα κράτη, ιδίως στην Αφρική εκείνη την εποχή, το πώς η μετάφραση τώρα με οδήγησε σε τόσο μεγάλους ωκεανούς ιστορίας. Μην τον μπερδέψουμε, δεν έγινα ιστορικός, συνεχίζω να είμαι μόνο μεταφραστής. Σε ποια γλώσσα? Ιταλικά, αγγλικά, γαλλικά και ελληνικά ήταν τα αρχεία. Έχετε κάποια σχέση με τις χώρες αυτές που αναφέρατε, με κάποιες από αυτές? Είχα αρχίσει να σπουδάζω στην Ιταλία και την Ιταλία τη γνωρίζω γιατί εκεί έχω φίλους, γιατί χωρίς να συμφωνώ με την ιταλική βιβλιογραφία στα θέματα μεταφρασεολογίας, μου είναι πάρα πολύ οικία η γλώσσα και τη διαβάζω. Συγκεκριμένα, ακόμα και οι ίδιοι Ιταλοί που γράφουν μεταφρασεολογία αγγλοσαξονικής κατεύθυνσης, τη γράφουν αγγλικά. Οπότε θα πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι τη θεωρία τη διαβάζω αγγλικά,
την ανθρώπινη σχέση με το διεθνές στερέωμα την κρατώ καλύτερα γράφοντας ιταλικά. Το ίδιο πράγμα περίπου που κάνουν οι Γερμανοί στη μεταφρασεολογία. Δηλαδή οι Γερμανοί ξαφνικά μπήκαν μέσα στο σκηνικό της παγκοσμιοποίησης γράφοντας άρθρα στα αγγλικά. Ο Κουσμάουλ, ο Βίλς, ο Κάιντλ, όλοι αυτοί, η Σνέλ Χόρμπι, όλοι αυτοί γράψανε ξαφνικά αγγλική γλώσσα για να μπορέσουν να μιλήσουν για τις γερμανικές θεωρίες που ξεκινούν από τον 19ο αιώνα για τη φιλοσοφία της μετάφρασης και σήμερα πια πήρανε μια θέση αντιπαράθεσης απέναντι στη γαλλική μεταφρασεολογική σχολή και αυτή τη στιγμή στην ουσία την αγγλοσαξονική μετάφραση τη διαβάζουμε αγγλικά, γραμμένη από χέρια Γερμανών και από νου γερμανικό και από την άλλη μεριά έχουμε τη γαλλική σχολή. Όταν παίρνετε ένα κείμενο, ποια συναισθήματα σας κατακλείζουν όταν πρόκειται να το μεταφράσετε? Α, τίποτα. Ούτε άγχος, ούτε τίποτα. Άμα πρέπει να μεταφράσω κάτι, θα το διαβάσω 250 φορές. Θα το σκέφτομαι πριν κοιμηθώ, ιδίως όταν ξυπνήσω. Πριν κοιμηθώ θα σκέφτομαι πάντοτε τα σημεία που με δυσκόλεψαν. Και θα ξυπνάω το πρωί και θα συνεχίζω να γράφω. Γιατί για να μεταφράσουν άνθρωποι γύρω σου 12.000 σελίδες από ένα αρχείο, τα προβλήματα τα μεταφραστικά και οι γλωσσικές εντάσεις έχουν τέτοιο χαρακτήρα που κάθε μέρα βομβαρδίζεσαι από πάρα πολλές ερωτήσεις. Τι θα κάνω εδώ, τι θα κάνω εκεί, τι συνέβη παραπέρα. Και όλα αυτά συνηθίζεις να τα συνοψίζεις πριν κοιμηθείς. Όταν ξυπνήσεις, αυτά που έχεις μέσα σου έχουν λυθεί. Αυτά που δεν έχεις μέσα σου, τουλάχιστον ξέρεις στρατηγικά που θα τα βρεις. Οπότε τόσα χρόνια που ασχολείστε με τη μετάφραση, πώς έχει αλλάξει ο τρόπος που μεταφράζετε εσείς, γενικότερα ο τομέας αυτός, πόσο έχει πει? Όχι, εγώ δεν είμαι η αιτία να αλλάξει κάτι, ούτε μπορώ να κάνω σημείο αναφοράς στο τι έχω αλλάξει εγώ. Να σας πω κάτι, ο κάθε άνθρωπος είτε μεταφράζει τα γράμματα της γιαγιάς του, είτε μεταφράζει ένα βιβλίο λογοτεχνίας, ο κάθε άνθρωπος αποκτά μια διαφορετική τοποθέτηση απέναντι στο μεταφραστικό γεγονός και στη μεταφραστική δυσκολία με τα χρόνια. Με τα χρόνια, χωρίς όμως να μπορεί ποτέ να υπερβεί τον εαυτό του. Δηλαδή, ακόμα και όταν μαθαίνεις στρατηγικά τι θα κάνεις για τη μεταφραστική δυσκολία, είσαι ο ίδιος. Αν δηλαδή δεν βελτιώνει ένας άνθρωπος συνέχεια τις αναφορές του σε κείμενα, στη γλώσσα προς την οποία μεταφράζει, ό,τι και να κάνει δεν αλλάζει τίποτα. Εκείνο που με τα χρόνια αποκτάς είναι κυρίως τα αντανακλαστικά στο λάθος. Δηλαδή καταλαβαίνεις γρηγορότερα αυτό που ακούς, αυτό που διαβάζεις, αυτό που γράφεις, πως είναι λάθος. Αυτό το κατακτάς με τα χρόνια. Και επίσης με τα χρόνια κατακτάς και την ανοχή. Η ανοχή απέναντι σε μια άλλη μετάφραση που δεν είναι όμοια με τη δικιά σου, είναι ένα θέμα που το κατακτάς με τα χρόνια. Αλλά πρέπει να το αποκτήσεις, γιατί διαφορετικά στη μεγάλη αλυσίδα της μετάφρασης δεν έχεις χώρο. Έχετε δεχτεί ίσως κάποια άσχημη κριτική σε κάποια μεταφρασή σας ή και κατά πόσο σας επηρεάζει? Έχω δεχτεί κατά καιρούς άσχημες κριτικές στα μαθήματά μου. Ναι, πολύ άσχημες κριτικές, γιατί φαντάζομαι ότι... Σε ποια τμήματα διδάσκεται? Στο Ιταλικό. Έχω δεχτεί 2 φορές, σχεδόν 0 στην αξιολόγηση της διδακτικής μου απόδοσης. Δεν είναι παράξενο αυτό. Οι άνθρωποι όσο πιο πολύ φοβούνται ότι δεν μπορούν να διαπραγματευτούν όπως θέλουν κάτι, τόσο πιο βίαιοι γίνονται στο να εκφράζουν τους φόβους τους. Και συνήθως οι φόβοι σε μηχανισμούς, όπως είναι οι αξιολογικές στιγμές στην ακαδημαϊκή ζωή, εκφράζονται πολύ έντονα. Δεν με παραξενεύει. Άρα... Θα με παραξένευε αν υποχωρούσα από κάτι τέτοιο. Άρα... Δεν βιοπόριζεσαι αποκλειστικά από τη μετάφραση, την ασχόλησες με τη μετάφραση? Όχι, όχι. Ποτέ δεν θα το έλεγα αυτό. Μπορώ να πω ότι έχω κάνει σταδιοδρομία με τη μετάφραση.
είτε με την ιδιότητά μου του Διευθυντή του Εργαστηρίου Μετάφρασης στο Παπάφιο, είτε με την ιδιότητά μου του δάσκαλου μετάφρασης εδώ στην Ιταλική Φιλολογία, είτε με την ιδιότητά μου του κριτικού μετάφρασης λογοτεχνίας και θεατρικών κειμένων. Μπορώ να πω ότι δεν υπάρχει ούτε ένα βήμα, ούτε μια στιγμή στην μέχρι τώρα επαγγελματική μου ιστορία που να μην έχει χρώμα μετάφρασης. Ασφαλώς και δεν μπορώ να πω ότι ζω από τη μετάφραση. Και όταν ήμουν νέα και πήγαινα και στα δικαστήρια, ήτανε πολύ πιο εντατική η προσπάθειά μου να μπορώ, ας πούμε, να συνδέσω το βιοπορισμό με τη μετάφραση. Βέβαια, τότε τα input και τα output από τον προφορικό λόγο τα έπιανα πιο γρήγορα. Αυτή τη στιγμή είμαι 63 χρονών και δεν θα ήταν ανόητο να θέλω να συνεχίσω να διεκδικώ έστω και μια μέρα από τη ζωή μου για διερμηνία, ιδίως μέσα στα δικαστήρια, γιατί θα αποτύγχανα. Τελευταία φορά που έκανα διερμηνία, πάω να πει τελευταία φορά που πήρα και βοήθεια νόμιμη γι' αυτό, ήταν το... Ήτανε το 1999. Τότε ήταν η τελευταία φορά. Μετά χρειάστηκε να εξυπηρετήσω μερικές φορές εδώ στο Πανεπιστήμιο συναδέρφους, αλλά ακόμα και αυτό που δεν έχει τόσο μεγάλη φόρτωση και φόρτιση συναισθηματική, γιατί έχει μεγάλη ένταση ο χρόνος μέσα, η διαχείριση του χρόνου στη διερμηνία. Όταν λοιπόν θέλησα να εξυπηρετήσω συναδέρφους χωρίς να παίρνω χρήματα, τότε, τελευταία φορά που έκανα τέτοιου είδους διερμηνία ήταν για κάτι καθηγητές από την Περούτζα, στη νομική σχολή, και αυτό ανάγεται στο 2012. Όταν είδα ότι το input και εκεί μπορούσα να το διαχειριστώ με πολύ μεγάλη προσπάθεια και ναι, μεν έβγαλα το αποτέλεσμα στο output, αλλά δεν ήταν αυτό που εγώ ήθελα από άποψη κόπου. Δηλαδή, όταν είδα ότι κάνω πολύ μεγάλο κόπο, ότι δουλεύει πάρα πολύ το μυαλό μου για να μπορώ να ελέγχω τη διαδικασία του input και του output στη διερμηνία, μετά είπα μέσα μου, τώρα σταματάς. Άρα ασχολείστε μόνο με τη λογοτεχνική μετάφραση, τη μετάφραση γράφων... Ασχολούμαι γενικά με οτιδήποτε έχει να κάνει με την μετάφραση ιστορικών τεκμηρίων, περισσότερο και πάνω απ' όλα, γιατί αυτή είναι η δουλειά που κάνω από το 2002 μέχρι τώρα στο Παπάφιο. Και εντάξει, ασχολούμαι πάρα πολύ όποτε μου δίνεται η ευκαιρία με θέματα κριτικής της μετάφρασης. Είπατε πριν ότι η πινελιά της μετάφρασης δεν φεύγει ποτέ από τη ζωή σας. Δεν φεύγει, αφού διδάσκω μετάφραση. Έχετε ασχοληθεί με τη συγγραφή κάποιων κειμένων? Τι κειμένων? Το γνωρίζω. Είστε και συγγραφές ή απλά μετάφραση? Εγώ τα μόνα βιβλία που έχω γράψει είναι βιβλία που έχουν σχέση με τη μεταφρασεολογία. Δεν έχω γράψει έργα λογοτεχνικά, ούτε... δεν ξέρω κιόλας αν θα επιθυμούσα ποτέ να κάνω κάτι τέτοιο. Δεν είναι καν μέσα στα σχέδια της ζωής μου. Δεν αποκλείω τίποτα, γιατί κάθε μέρα είμαστε απρόβλεπτοι από ένα σημείο και ύστερα εμείς οι άνθρωποι και δεν ξέρω πώς θα μετουσιωθεί όλο αυτό το φορτίο εμπειρίας που έχω μαζέψει όταν θα πάρω σύνταξη, γιατί μέσα στην πραγματικότητα της ζωής είναι και όταν αποχωρείς. Εγώ σε 5 χρόνια σταματώ να εργάζομαι, εκ του νόμου. Αλλά και καλά κάνω. Λοιπόν, δεν ξέρω μετά τι θα κάνω. Έχω όμως μία απαίτηση. Όσοι άνθρωποι δουλεύουν στον χώρο της μετάφρασης ή της διερμηνίας ακόμα πιο πολύ, να μπορούν να σταματούν και να φεύγουν γρήγορα από αυτό που κάνουν από μια ηλικία ύστερα. Τι ιδιαίτερες ανάγκες πιστεύετε ότι έχει ένας μεταφραστής? Τι πράγμα? Τι ιδιαίτερες ανάγκες πιστεύετε ότι έχει ένας μεταφραστής σε σχέση με κάποιον άλλο επαγγελματία? Τι χρειάζεται? Καταρχήν, δεν πρέπει να φορτώνουμε τους ανθρώπους με την φαντασίωση ότι έχουν αυτές ή εκείνες τις ανάγκες. Εγώ πιστεύω ότι ο κάθε μεταφραστής έχει να καλύψει την πρόκληση που βγαίνει από τον ίδιο τον εαυτό. Δηλαδή, ένας μεταφραστής μπορεί να έχει ανάγκη από λεξικά, δεν έχει λεξικά. Ένας μεταφραστής που έχει λεξικά θα θέλει να φάει και χαβιάρι, θα έχει ανάγκη από σώματα κειμένων. Ένας μεταφραστής που μπορεί να φάει και χαβιάρι θα θέλει να πιει και παλαιωμένο κρασί.
Άρα έχει μετά ανάγκη από κάποια λογισμικά. Θέλω να πω δηλαδή ότι αν είσαι πραγματικά σοβαρός μεταφραστής, από ένα σημείο και ύστερα, η περιουσία σου η μεταφραστική δεν είναι τόσο πολύ τα κείμενα που έχεις μεταφράσει, όσο τα γλωσσικά πρότυπα που έχεις αποθηκεύσει κάπου και τα αντλείς και τα ξανααντλείς όταν τα χρειάζεσαι. Μια ερώτηση για πιο πρακτικά ζητήματα. Θεωρείτε ότι εφαρμόζεται ο νόμος περί πνευματικών δικαιωμάτων? Όχι, δεν το θεωρώ. Δεν το θεωρώ καθόλου. Θα μπορούσα να πω ότι είμαστε σε πολύ άσχημο σημείο γύρω από αυτό, ότι κολυμπούμε σε ωκεανούς αντιγραφής, ότι εγώ ίδια αισθάνομαι ότι έχω πληγεί πάρα πολλές φορές από τέτοια γεγονότα και δεν βλέπω φως ούτε στους φοιτητές, γιατί δεν βλέπω εργασίες οι οποίες, ενώ είναι ολοφάνερο ότι κάποιος άνθρωπος δεν ξέρει αυτά που λέει και δεν μπορούσε να τα ξέρει μόνος του, εκ του μη όντως δεν γεννιέται κάτι, βλέπεις ότι βάζουν πολύ δύσκολα βιβλιογραφία, πρέπει να του πεις στο λουν, κοίτα κάτι, εγώ θα το κόψω αυτό ή θα μου πεις από πού το βρήκες. Mm-hmm. Οπότε δεν είμαι καθόλου ενθουσιασμένη γύρω από τα πνευματικά δικαιώματα. Είναι δρόμος να τον διανύσουμε, μεγάλη σαχάρα. Και για την επιμέλεια, θεωρείτε είναι απαραίτητη επιμέλεια? Η επιμέλεια είναι απαραίτητη, αρκεί να μάθουν οι άνθρωποι να μπορούν να γράφουν προήμια και επίμετρο. Εάν δεν μάθουν να γράφουν προήμια και επίμετρο, η επιμέλεια είναι μια ιστορία που έχει να κάνει με ορθογραφικό έλεγχο. Mm-hmm. Και θέλω να πω, δηλαδή, πέφτει στο επίπεδο του απλού ορθογραφικού ελέγχου. Δεν την εννοώ έτσι, γιατί αυτά τα κάνουν και οι υπολογιστές. Ναι. Γενικότερα από τον τρόπο που μιλάτε μάλλον για τη μετάφραση, καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα μεγάλο πάθος. Υπάρχει κάποιος άνθρωπος, ο οποίος, κάποιος μεταφραστής που να ήταν εμπνευστής σας? Ναι. Ο Κάρολος ο Τσίζεκ. Εγώ ήμουν φοιτήτρια την εποχή που ο Κάρολος ο Τσίζεκ δίδασκε στο Ιταλικό και ενώ η Σνέλ Χόρμπι στη διατριβή της το 1988 ανοίγαγε τα παράλληλα κείμενα σε μεταφραστικά εργαλεία, ο Κάρολος ο Τσίζεκ μετέφραζε Καρκαβίτσα στα Ιταλικά και έφερνε μέσα στην τάξη Βέργα, δηλαδή τον αντίστοιχο λογοτέχνη της Ιταλικής ιστορίας της λογοτεχνίας και μας διάβαζε κείμενα με χαρακτήρες ή κείμενα με γεγονότα στους δύο συγγραφείς για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε φρασεολογικά και όχι λεξικά πρότυπα. Αυτός ήταν ο Κάρολος ο Τσίζεκ. Και ο Κάρολος ο Τσίζεκ ήταν και ο άνθρωπος που όταν πρωτοπήγα στο Ιταλικό και κάποια στιγμή 11 Απριλίου του 84-85 ρώτησαν ποιο μάθημα θα πάρει η κυρία Κασάπη, ακόμη και αυτοί που μου είπαν να δώσω εξετάσεις για να με πάρουν στο Ιταλικό, έσπουσαν το κεφάλι και δεν λέγαν τίποτα. Και θυμάμαι με εκείνη την ήπια και έτσι συνεσταλμένη φωνή του να λέει, μήπως η κυρία Κασάπη θα ήθελε να πάρει και τα μαθήματα μετάφρασης, και τα πήρα. Τι σας προσφέρει η μετάφραση, τι απολαμβάνεις αυτή? Πόλεμος. Μου αρέσει πάρα πολύ ο καυγάς πάνω στις λέξεις, ακόμα και με τον ίδιο μου τον εαυτό. Μου αρέσει πάρα πολύ, δηλαδή, ο χαμός στην ένταση, ωκεανούς έντασης βιώνεις όταν είσαι μέσα σε ένα κείμενο. Και αν ο Ρολάν Μπαρ είπε στο τέλος ότι ο αναγνώστης σκοτώνει τον συγγραφέα, δεν μπορεί, κάπου θα πάρει και ο μεταφραστής στην εκδίκηση του. Είπαμε ότι είμαστε αφανείς, ότι είμαστε από πίσω. Ο καλός μεταφραστής τον έχει κάνει κομμάτια τον συγγραφέα για να μπορέσει να τον αναπαράγει. Είπατε πριν ότι κάποια βράδια σκέφτεστε πριν κοιμηθείτε. Όχι κάποια βράδια. Όλα. Όταν έχω πρόβλημα και πρέπει να το λύσω και είναι δύσκολο, ναι, τη νύχτα πριν κοιμηθώ το συνοψίζω. Μπορείτε να μας πείτε ένα παράδειγμα που σας έκανε να εξενυχτήσετε? Μπράβο. Λοιπόν, θυμάμαι, είχαμε μία άσκηση όπου έπρεπε οι φοιτητές να διαπιστώσουν ότι λέξεις οι οποίες είχαν συμμορφία με τα αρχαία ελληνικά, στα νέα ελληνικά, δεν σήμαναν το ίδιο πράγμα. Δεν το είχα βάλει μέσα στο πρόβλημα της συμμορφίας. Το είχα βάλει μέσα στο πρόβλημα της αδιαφάνειας. Βάζοντας το αυτό μέσα στο πρόβλημα της αδιαφάνειας δεν λύνεται. Δεν λύνεται γιατί ο άλλος χτυπιέται, ορίεται και σου λέει «Όχι, είναι ελληνική η λέξη». Και την άλλη μέρα όταν πια παιδευόμουν και έλεγα «Πού θα βγω τώρα από αυτό το πράγμα, πού θα πάω». Λοιπόν, την άλλη μέρα θυμήθηκα
τη θεωρία και αρπάχτηκα από κάτι πάρα πολύ απλό. Από αυτό που περιγράφει μέσα στην περιγραφική μεταφρασεολογία ο Τούρι, όπου λέει η μισή κάνανε διαδικαστική μετάφραση στα πειράματά του και η άλλη μισή κάνανε μετάφραση η οποία ήταν επικεντρωμένη στο τελικό προϊόν. Όταν κατάλαβα ότι το τελικό προϊόν ήταν το πρόβλημά μου, πήγα μέσα στην τάξη την επόμενη φορά και τους μίλησα για ετυμολογία. Και πώς. Τι ιστορία είχε αυτή η λέξη για να φύγει από τα ελληνικά, η χ λέξη, να πάει από τα αρχαία ελληνικά στα λατινικά, από εκεί στα γαλλικά και να ξαναγυρίσει μέσω Ιταλίας πίσω στα ελληνικά. Όπου, αφού λοιπόν μπήκα σε ένα άλλο μέρος, όχι στο τελικό προϊόν, όπου οι μορφές κυριαρχούν, αλλά μπήκα στο μέρος της διαδικασίας, το πρόβλημα λύθηκε. Πώς πιστεύετε μπορεί να βελτιωθεί η ποιότητα της μετάφρασης? Του ατομικού μεταφραστή ή μια συλλογική στιγμή των μεταφράσεων σε μια χώρα? Και αυτό, και τα δύο. Η συλλογική στιγμή εξαρτάται από τους εκδότες. Αν οι εκδότες είναι πιο απαιτητικοί, θα γίνει πιο ωραία και η δουλειά στη μετάφραση. Αν οι εκδότες θέλουν να πληρώσουν και προήμιο και επίμετρο και όλα αυτά, ναι, θα γίνει καλύτερο. Αν δεν θέλουν, δεν θα γίνει ποτέ. Το ότι υπάρχουν ελεύθεροι μεταφραστές και δεν ανήκουν σε κάποια επαγγελματική ένωση, πιστεύετε ότι δεν είναι πρόβλημα? Γιατί να είναι πρόβλημα? Πρέπει όλοι κάπου να ανήκουμε. Όχι, δεν ανήκω. Με την έννοια ότι υπάρχουν και άτομα τα οποία, για παράδειγμα, έχουν πάρει ένα λόγο... Μάμα ζούσε τώρα ο Ζάνας. Θα τον περνούσαμε από σύλλογο για να πούμε ότι μεταφράζει πάρα πολύ καλά. Μη μου λέτε τέτοια τώρα. Μη μου λέτε τέτοια. Ωραία. Ελπίζουμε το πάθος για τη μετάφραση να το περάσετε και στις νέες γενιές και στο πανεπιστήμιο. Α, όχι, δεν εξαρτάται από μένα. Όποιος έχει μέσα του την τρέλα θα την ακούσει. Είστε αισιόδοξοι για το μέλλον της μετάφρασης στην Ελλάδα? Πάντα. Εκτός αν σταματήσουν να υπάρχουν τα ελληνικά. Άρα ψάχνω κάποιον εμπνευστή. Εντάξει, μακάρι στη ζωή μου, από όλο μου αυτό το πέρασμα, ένας να βρεθεί, όταν θα έχω πεθάνει να το θυμάται. Τίποτα άλλο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.